όπως η εκπαιδευτική της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταργήσαμε την τροπολογία για τις κάμερες μέσα στην τάξη, 3.500 σχολικές μονάδες όλων των τύπων σε όλη την Ελλάδα και οι κάμερες είναι μετρημένες στα δάκτυλα, έτσι και οι εκπαιδευτικοί θα καταργήσουμε το απαράδεκτο πολυνομοσχέδιο που με απαράδεκτο τρόπο τον έφερε η κυβέρνηση αυτή τη χρονική περίοδο. Η κατάσταση στα σχολεία που παραλειτουργήσαμε τον κορονοϊό έφερε στην επιφάνεια με τον πιο εκθετικό τρόπο τα προβλήματα που υπάρχουν ήδη στα σχολεία. Τα προβλήματα στις κτηριακές υποδομές, σε λήψη προσωπικού, στο ότι είναι γυρασμένο το προσωπικό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Να πούμε μόνο το στοιχείο ότι το 20% είναι πάνω από 60 χρονών και μόλις το 6% είναι κάτω από 40. Και βέβαια και η απαξίωση του ίδιου του σχολείου όταν έχει μετατραπεί σε εξεταστικό κέντρο και υποθάλαμο του Πανεπιστημίου στα Λύκεια. Αυτό το πρόβλημα που υπήρχε ούτως ή άλλως με τρίτη ηλικία που μετά το Πάσχα δεν πάταγε στα σχολεία. Γιγαντώθηκε και επεκτάθηκε στις υπόλοιπες τάξεις. Πρακτικά, δηλαδή, στις μονάδες του Λυκείου, ελάχιστοι μαθητές παρακολουθούν. Στα γυμνάσια, που η συμμετοχή στα ΧΕΤ ήταν 70%, είναι διαρκώς μειούμενη και πλέον φθήνει, δηλαδή, σιγά-σιγά και θα προσεγγίσει και τα Λύκεια. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν άμεσα μέτρα, γιατί και από Σεπτέμβριο θα ανοίξουν τα σχολεία, τα προβλήματα θα υπάρχουν. Οπότε πρέπει να απαιτήσουμε αξιοπρεπείς χώρους σύγχρονος διδασκαλίας, διορισμό μόνιμου προσωπικού που να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες και βέβαια το σχολείο να αποκτήσει το πραγματικό του ρόλο που είναι να μορφώνει τους νέους ανθρώπους, να τους βγάζει ολοκληρωμένους ανθρώπους στην κοινωνία, να μπορούν να αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα που τους περιβάλλει και όχι να γίνεται ένα εξεταστικό κέντρο.